Εδώ το μάτς είναι ξεκάθαρο, νικητής είναι ένας. Okay. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, διότι αυτό που έχει κάνει ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης δικαιολογεί απόλυτα το one man show της αποψινής βραδιάς, 11 μήνες μετά από το τροχαίο που οι γιατροί του έλεγαν ότι μπορεί και να μην περπατήσει. Είναι εδώ και παίζει, κυρίες και κύριοι, και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια νίκη. Τα υπόλοιπα, ακόμα και τα πυγμαχικά, νομίζω ότι περνούν και σε δεύτερη μοίρα πια. Αυτή είναι η πραγματική νίκη. Πέτρο, εδώ θα σου πω ένα πράγμα που ήταν το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μου. Όσοι αθλητές λένε, ξέρεις, οχ, χτύπησα το δάχτυλό μου, οχ, με πονάει εκείνο, οχ, με πονάει το άλλο. Εντάξει, να πάρουν ένα παράδειγμα τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι πραγματικά ένα παιδί παράδειγμα προς μίμηση. Όπω εδώ όμως ο αντίπαλός του είναι εκπληκτικά χτυπήματα. Knockdown για τον Αλέξανδρο. Ο Λάζαρ Βασίλειεφ, αυτός ο Μολδαβός. Είναι το πρώτο του επαγγελματικό παιχνίδι. Είναι και αυτός από το χώρο του kickbox όπως και ο Αλέξανδρος. Και δεν λυπάται καθόλου τον Αλέξανδρο. Ναι, ο Αλέξανδρος μάλλον τον πήρε λίγο αψήφιστα. Τώρα θα πιστεύω θα σηκώσει τα χέρια του πιο ψηλά. Ελπίζω να μην τον επηρεάσει αυτό στο... γιατί είναι στο ξεκίνημα του πρώτου γύρου. Και... μας έχει δείξει ο Αλέξανδρος ότι έχει θέληση και τα καταφέρνει. Θέλει προσοχή, σίγουρα. Απλά θα σηκώσει τα χέρια του, θα κάνει μια καλή άμυνα. Δεν έχω καλή οπτική τώρα του διαιτητή. Πιστεύω θα τα παίξει εύκολα. Ωραίος αγώνας βέβαια. Να δούμε. Και άλλο πήμα άκρη. Αν δεν σηκωθεί. Αν δεν σηκωθεί, αλλά... θα σηκωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει. Όχι, πρέπει να σταματήσει κανονικά. Είναι ζαλισμένος ο Αλεξανδρός. Ναι, δεν υπάρχει λόγος μετά από τόσους μήνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει. Ο Δημήτρης ο επαγγελματής είναι δίπλα του. Ο Αλέξανδρος του λέει ότι μπορεί να συνεχίσει. Είναι θέμα πραγματικά του γιατρού, να πάει στη γωνία του τώρα. Έτσι, το σωστό είναι να σταματήσει. Δεν πειράζει. Επανήρθε μετά από τόσους μήνες. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα. Δεν είναι σε θέση. Θα είναι λάθος αν συνεχίσουν οι προπονητές. Θα από μόνο του πρέπει να το σταματήσουν. Πάνω απ' όλα προέχει να δούμε η ασφάλεια των αθλητών. Ακριβώς. Ο Αλέξανδρος κατάφερε, ξανανέβηκε πάνω στο ρίγκ. Ο ίδιος δεν θέλει να σταματήσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά δεν πρέπει. Είναι λάθος. Σε θέση, ναι. Αν σκέφτεται ο ίδιος αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι λάθος. Εντάξει, ο Αλέξανδρος σκέφτεται τον κόσμο που τον βλέπει. Ο κόσμος ξέρει ότι είναι νικητής. Το μάτι συνεχίζει. Για να δούμε. Μπορεί να μας διαψεύσει. Να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Έκανε όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτό νομίζω... Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω ίδιος, αλλά πραγματικά πρέπει να σταματήσει αν θέλει να προστατευτεί. Ναι, είναι λάθος. Έχει επανήλθει μετά από τόσους μήνες. Μπράβο τέλος σε όποιον πέταξε τη γωνία. Από τη γωνία, συγχαρητήρια. Ακριβώς. Γιατί ο Αλέξανδρος από τον εγωισμό και μόνο θέλει να συνεχίσει. Έχει μπροστά του αρκετά να μας δείξει ακόμα και μόνο και μόνο ότι γύρισε μετά από τόσο καιρό. Αυτό που λέγαμε πριν είναι η νίκη. Δεν θα κρυφτεί για την καριέρα του από αυτό το μάτσο οπωσδήποτε. Δεν στεναχωριέται. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο στεναχωρημένος άνθρωπος στον Κάζι Music Hall. Αναμφισβήτητα. Όμως η νίκη είναι αλλού. Να και ο αντίπαλος του το συγχαίρει. Ένας εξαιρετικός αντίπαλος, ο Λάζαρ Βασιλείεφ. Θα ήθελα να τον ξαναδώ, να σου πω την αλήθεια. Ο Πιτσιρικάς ακριβώς είναι πολύ καλός. Σουχωμένος, γερός αθλητής. Έχουμε λοιπόν νικητή. Νικητής με εγκατάλειψη. Κόκκινη γωνία. Βασίλη Λάζαρ. Ζεις γι' αυτό. Στον κόσμο ένα πράγμα στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταθήκανε δίπλα μου στις εντατικές, παντού ήταν δίπλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια. Τώρα θα προσιωθώ στην οικογένειά μου. Μπορεί να είναι και το τελευταίο μου παιχνίδι. Ευχαριστούμε.